λέει το κοντρόλ. Έχουμε 3-4 λεπτά ακόμα. Δεν τα ακουφώ, άλλα λένε εδώ, μου λέει διαφημίσεις, με τρελάνε εδώ μέσα κυρίες και κύριοι. Πάμε λοιπόν να δούμε την κόντρα. Πάμε να δούμε την κόντρα. Κύριε Βαγγελόπουλε, έχεις βάσει μια κόντρα μεταξύ του προσώπου σας και του κυρίου. Μίστερ Πούτσια. Δεν θα με ανακατεύετε με αυτό το άτομο για να κάνετε τηλεθέαση. Αυτό το άτομο το, είχα, το απέφυγα 15 χρόνια από τη ζωή μου πάρα πολύ. Θα δείτε την κόντρα όμως. Να δούμε λίγο. Δεν θέλω αυτό το άτομο με μένα. Μην με ανακατεύετε με αυτό το άτομο. Και αμέσως μετά κύριε Βαγγελόπουλε. Μην με ανακατεύετε με ηλικιωμένα άτομα. Δεν είσαι αδερφή μου. Εγώ ήμουν διάσημο για 15 χρόνια. Μα με κρύβει. Μα όλοι μου λέγανε δεν του βγάζει τα μάτια. Εγώ δεν του έκανα. Δεν του έκανα τα μάτια. Σε κάλεσε η τρελή Μιχαλονάκου σε μια εκπομπή και σε έβαλα με βρύση για να κάνω τηλεοδέαση. Η τρελή Μιχαλονάκου σε κάλεσε. Χωρίς να σε ξέρω. Ναι, αλλά γιατί. Και βγαίνει και βγαίνει με βρύση. Και έσκατε και σου μέσα τα μούτρα. Δεν θα σε χτυπήσω. Και βγαίνει με βρύση. Αλλά να θυμάσαι κάτι. Από αυτό το χαστούκι έγινε γνωστό. Από αυτό το χαστούκι έγινε γνωστό. Το χέρι μου σε έκανε χρυσό. Εάν είχε μυαλό το χαστούκι που μου ήρθε τώρα θα ήσουν πολύ ψηλά. Δεν σε χρειάζεται, είναι μαρκή αυτό που είναι. Πρόταση, δεν θέλω, στο κανάλι, δεν θέλω με σένα. Και λες αυτό το βλάκα, αυτό το βλάκα. Εγώ επιλέγω να ποιο συνεργάζομαι. Και τώρα ποιο είναι το φινάλε. Εγώ έχω μερικά εκατομμύρια και 2-3 σπίτια. Και εσύ τι κάνεις. Σε περνάω 30 χρόνια, μετά από 30 χρόνια. Σε περνάω 30 χρόνια, αλλά δεν ζητάω από την εταιρεία εδώ λεφτά για το ταξί. Δώστε μου λεφτά να έρθω. Είμαι κύριος και έρχομαι με ελικόπτερο. Βεβαίως. Ξέρεις εσύ. Εγώ πληρώνομαι για να έρθω. Δεν έρχομαι τζάμπα. Εσύ ούτε πληρώνεσαι. Είμαι επαγγελματίας. Τζάμπα είσαι. Εσύ είσαι νούμερο και τζάμπα. Δεν είσαι. Είσαι ο μισητός του κόσμου. Σε μισούνε. Σε χέζω. Τι λες μωρή μαϊμού του Φαραώ. Θα χέζεις εσύ εμένα. Λάκα. Χιδέα. Ποιο νομίζει ότι είσαι μωρή. Αυτός που είμαι. Τροκαντερό. Τροκαντερό. Με καλύτερο τρόπο, παρακαλώ. Είμαι καλύτερη από σένα πάντως. Θέλετε να με λέτε με καλύτερο τρόπο. Πολύ καλύτερη, καλύτερη και πολύ πιο αξιόλογη και πιο ταλαντούχα από σένα. Να βγάλεις τον κόσμο ότι παντρεύεσαι άντρα. Καλά κάνω. Και εγώ άντρα θα παντρευτώ και άντρα και κατσίκα και ό,τι θέλω. Αφού η οικογένειά μου της αρέσει, ναι. Δύο άντρες παντρεύομαι. Τρεις. Άντε βράβο και γάμο. Μάζεψε εκείνο το βιβλίο που έχεις βγάλει. Το θέμα είναι άλλο. Δεν είναι το βιβλίο του κυρίου εδώ. Το θέμα εδώ πέρα είναι ότι είπατε κι εσείς ότι καλά έκανε και το χτυπήσατε τότε. Βέβαια, πολύ καλώς έκανα από την τσίπη που με έβριζε. Βέβαια. Και πάντα νιώθει. Ένα χαστούκι έφαγε. Ένα χαστούκι μέσα στον κόσμο. Στο κόσμο. Και γίνανε 100 τηλέφωνα μετά να σε πάω. 50 μέσα. Να. Γιατί δεν με πήγαινε αυτό. Εγώ δεν μπορούσες. Σε πήγα γιατί. Και εγώ θα σου έκανα μήνυση για να φτιάξω εγώ παντελόνια. Αφήστε κάτω. Φούστα. Και τα κούνια. Φορά παντελόνια με τα κούνια μαζί. Συνετάκουνα 10 πόντου. Σου πόσο ωραία πόδια έχω που βρήκανε εμένα, ούτε γυναίκα δεν βρήκανε για τα κούνια. Και ο Λαζόπουλο έκανε μια εκπομπή με τηλεθέαση τόσο. Με τα κούνια. Εσένα δεν σου πάνε ούτε τα κούνια, ούτε τσόκα. Δεν φοράω εγώ τσακούνια. Κούνια είναι άντρα. Τίποτα. Είμαι 90, είσαι... δεν χρειάζομαι να φοράω τα κούνια εγώ. Είσαι 90. Μια σαύρα που κυλιέται. Σαύρα είσαι. Αυτό είσαι. Αυτό είσαι. Αυτό είσαι. Κακομοίρα μου. Κακομοίρα. Κακομοίρα να πεις άντε τώρα. Κακομοίρα μου. Κακομοίρα μου. Δεν τρέπεσαι λίγο 67 χρονών και τέτοια βρωμιά μέσα σου. Έτοιμος για τον Άγιο Πέτρο είσαι. Μπορεί να είμαι, αλλά δεν είμαι βρώμος κουλίκι σαν και σένα. Παρακαλώ. Βρωμιάρι. Όλοι σε μισούνε. Όλοι σε βλέπουν και γελάνε. Οπα, η γιαγιά, και λένε η νεκρή Γενοβέβα. Γενοβέβα. Γιαγιά. Αλλά μπουτάρα και πόδι. Έπρεπε να φορέσει αυτό να δείξει το πόδι. Να το βάλω και αυτό. Φοβάμαι να σα πω ότι τρέμουν τα χέρια σα. Μην πάω στην ηλικία σα και πάθω κι εγώ το ίδιο και τρέμω κι εγώ έτσι. Άκου να σου πω εμένα τα χέρια μου τρέμουν γιατί είμαι άντρα και ό,τι λέω τα πιστεύω. Δεν είσαι άντρα. Δεν είμαι. Στο βιβλίο σου δεν λες ότι είσαι άντρα. Ότι την παρθενική αγνότητα σου έχουν βιάσει 50 λε. Είσαι τρελό. Τι άντρα είσαι. Φέρνει βιβλίο τώρα. Βιάσανε 50. Βέβαια, μέσα βιβλίο αυτά λες. Τι λες, βρε. Τι με γυναίκε. Παντρευτή γυναίκα. Βρε, πήγαινε με τον Αράπη που σε περιμένει εκεί πέρα να φας κανένα κρύο. Άντε, βρε, παππού. Και άσε.